Είναι φανερή, κύριε Πρόεδρε, από τις μέχρι τώρα εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής η ανάγκη για να διευρυνθεί ο κατάλογος των μαρτύρων. Και όσο περνάει το διάστημα, τόσο επιβεβαιώνεται αυτή η αναγκαιότητα. Και αυτό χάρη ακριβώ στι εργασίε τη Εξεταστική Επιτροπή. Από αυτή την άποψη, θα θέλαμε να θέσουμε κι εμεί το αίτημα να συζητήσουμε συγκεκριμένα, θα είναι σήμερα το απόγευμα, θα είναι την τρίτη το πρωί, την ανάγκη διεύρυνση του καταλόγου, να συμπεριληφθούν δηλαδή και άλλοι μάρτυρες, ήδη ακούστηκαν ονόματα. Εμείς θα επιμείνουμε πέρα από αυτά τα ονόματα, οπωσδήποτε θα πρέπει να έρθουν οι δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων ακόμη. Η μία πολύ περισσότερο που εξέτασε τα ζητήματα της πυρκαγιάς, για τα οποία δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής μάρτυρες που να μπορούν να τοποθετηθούν γιατί δηλώνουν αναρμόδιοι για τα θέματα της πυρκαγιάς, τα οποία η πυρκαγιά και η έκρηξη αποτέλεσε αιτία απανθράκωσης των περισσότερων από, τους, από τα θύματα που είχαμε στο έγκλημα των τεμπών και βεβαίως το ότι παραμένει σε επικαιρότητα το ζήτημα των τεμπών το ότι το συζητάμε, το ότι έχει αυτή τη δημοσιότητα, οφείλεται στις λειτουργίες Εξεταστικής Επιτροπής και ότι δεν παρέμεινε απλά και μόνο κλεισμένε πίσω από τις κλειστές κουίντες της δικαιοσύνης, με τη συμβολή της Εκσταστικής Επιτροπής και στην διερεύνηση από μεριά της δικαιοσύνης, γιατί οι δύο, επιτρο... δύο αυτές διαδικασίες δεν είναι αντιφατικές ούτε ανταγωνιστικές, αλλά μπορούν και επιβεβαιώνονται ως συμπληρωματικές. Άρα λοιπόν και εμείς ζητάμε αυτό το πράγμα. Δεύτερο ζήτημα. Κοιτάξτε, είναι υποκριτικό θα λέγαμε όλη αυτή η αγωνία για διάφορες αποφάσεις σε σχέση με τις υπουργικές ευθύνες όταν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν την πρόταση του ΚΚΕ στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση να καταργηθεί τελείως από το Σύνταγμα η συγκεκριμένη διάταξη που όριζε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να ασκηθεί δίωξη στους υπουργού. Και η βασική προϋπόθεση είναι ακριβώς να πάρει απόφαση Βούλη που εξαρτάται από πολιτικούς σχετισμούς δυνάμειων. Από αυτή την άποψη λοιπόν, σήμερα είναι υποκριτικό όλο αυτό το, η αγωνία τους γιατί δεν συγκροτήθηκε η Προανακριτική Επιτροπή από τη στιγμή που γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό το συνταγματική ε, ρύθμιση την έχουν ψηφίσει και που αυτή η συνταγματική ρύθμιση δίνει το δικαίωμα στην εκάστοτε πλειοψηφία να αποφασίζεται αν θα ασκηθεί ή όχι πολιτική δίωξη σε βάρος κάποιου υπουργού. Α, από αυτή την άποψη λοιπόν όλο αυτό το κλίμα και αυτή η κατάσταση που με ευθύνη τους παραμένει δημιουργεί απλά και μόνο ένα πεδίο εντυπωσιών και ανταγωνισμού χωρίς ουσία. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο και κάποιοι θα πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους για αυτή την κατάσταση. Αλλά βεβαίως τέτοιο πράγμα δεν μπορεί να υπάρξει από τη στιγμή που το κάθε ένα κόμμα από αυτά που έχουν κυβερνήσει προσπαθεί να προφυλάξει, και το βλέπουμε αυτό είναι εξεταστική, τους μάρτυρες και τις περίοδου που αυτό ήταν στη διακυβέρνηση από τις διαχρονικές ευθύνες για τα τεράστια προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο σιδηρόδρομο και τα οποία οδήγησαν στο έγκλημα των τεμπών και στους 57 νεκρούς. Ευχαριστώ πολύ.